Σας. Θα ήθελα να πεις δύο κουβέντες, όσο πιο συνοπτικά γίνεται, για την τάση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση σαν οικονομικό οργανισμό, διότι μας αφορά άμεσα από την άποψη ότι εδώ σαν νησί είμαστε ένας τουριστικός προορισμός Ευρωπαίων κυρίως, και δεύτερον μας αφορά και εθνικά, διότι είμαστε μέρος της χώρας, δεν είμαστε αυτόνομη περιοχή. Υπάρχει αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, δηλαδή η αναδιάρθρωση του κράτους όπως το ξέραμε. Δηλαδή το κράτος μέχρι τώρα σε όλες τις χώρες έχει το ρόλο, ας πούμε, της πρόνοιας, το ρόλο του ελέγχου της οικονομίας, το ρόλο του νομοθετικού κτλ. Αυτό αλλάζει στην Ελλάδα, αλλάζει στην Ιταλία, αλλάζει στην Πορτογαλία, αλλάζει στην Ισπανία, αλλάζει στη Γαλλία, θα αλλάξει, αλλάζει και στην Γερμανία και στο πυρήνα της Ευρώπης θα αλλάξει. Θα ήθελα να πείτε δύο λόγια για τις οικονομικές αλλαγές που προκαλούν αυτές τις πολιτικές αλλαγές. Για να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτά που γίνονται δεν είναι θέμα καλών ή κακών. Κάποιες αλλαγές γίνονται από κάτω και αυτές οι αλλαγές υποχρεώνουν να γίνονται κάποια πράγματα προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση. Εμείς θέλουμε να γίνουμε προς μία κατεύθυνση. Άλλοι θέλουν να γίνουν προς μία άλλη κατεύθυνση. Ναι, όσο μπορείτε πιο συνοπτικά. Θα πω το εξής, ότι η κρίση είναι πραγματική. Ο καπιταλισμός πάντα έχει κρίσεις. Η κρίση λοιπόν αυτή που έπληξε το καπιταλιστικό σύστημα παγκόσμια το 2008-2009 είναι ένα πραγματικό γεγονός. Η κρίση είναι πάντα με ένα σημείο συμπίκνωση των αντιφάσεων του συστήματος και επομένως μια αφετηρία για μια αλλαγή. Άρα είναι αυτό που είπες τώρα, ότι προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Δεν πρέπει να μας παραξενεύει το ότι άρχισε από τις τράπεζες και από τη χρηματοπιστωτική σφαίρα, γιατί η χρηματοπιστωτική σφαίρα δεν είναι καζίνο, είναι λάθος να θεωρούμε τη χρηματοπιστωτική σφαίρα καζίνο και κερδοσκοπία. Είναι ο μηχανισμός που ρυθμίζει το σύστημα. Για να το πω πάρα πολύ απλά, μια μεγάλη επιχείρηση, η 3Ε, ας πούμε, ας πάρουμε μια ελληνική ή Ρενό, μια γαλλική, είναι δύο πράγματα. Είναι ένα εργοστάσιο ή μια λυσίδα εργοστασίων που έχει διάφορους διευθυντές και οι μετοχές της. Οι μετοχές της είναι η χρηματοπιστωτική σφαίρα. Τις μετοχές της τις κατέχεις και εσύ και εγώ. Χωρίς να το ξέρουμε ενδεχομένως, διότι έχουμε πάρει, ας πούμε, το εφάπαξ μας και πάμε να τα καταθέσουμε στην Εθνική και λέμε έχω 100.000 ευρώ και θέλω για την ανιψιά μου για να σπουδάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες να τα βάλω σε ένα λογαριασμό προθεσμίας και μας λέει υπάλληλος, μα λογαριασμό προθεσμίας έχει πλέον πολύ χαμηλό επιτόκιο.